στηρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη αλλά και τον Γιάννη Λάτσιο. Ναι. Πώς το στηρίζουμε, το τρέιλερ, τον Ράδιο Αρδίλα. Εγώ έχω δει μόνο με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Γέλασε, δεν μπορούσα να μην γελάσω. Είναι λίγο σκληρή όμως η σατυρά του. Όχι, μωρέ. Εντάξει, γεμάτο χιού. Αλήθεια. Παιδιά, εμένα μου φάνηκε χιουμοριστικό. Δεν ξέρω, εσείς το βρήκατε σκληρό. Δεν έχω δει του Γιάννη Λάτσιου. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αν δεν υπήρχε το προηγούμενο από πέρσι, που ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε αντιδράσει σχετικά με τη σάτυρα που είχε δεχτεί από του Ράδιο Αρβίλα, εκτιμώντας ότι έχουν αιμονή μαζί του. Ίσως να μην μπαίνουμε και στην υποψία ότι ξέρεις, είναι σκληρή η σάτυρα που κάνουν τώρα. Γιατί. Καταρχάς, εγώ δεν βρίσκω. Ναι. Μ' άρεσε τόσο πολύ έτσι όπως έβλεπα τον Άδωνη με το πάθος. Θέλω να δούμε όμως το τρέλερ, γιατί μπορεί να μην το έχει δει κάποιος. Για να το καταλάβει και καλύτερα. Ναι. Θα δούμε και τα δύο. Θα δούμε και του Γιάννη Λάτσι και του Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, τέλεια, γιατί δεν έχω δει του Λάτσι εγώ. Αγριεμένοι επιστρέφουν την άλλη εβδομάδα οι Ράδιο Αρβίλα, όπως φαίνεται από τα τρέιλερ τους, οι οποίοι για μια φορά ακόμη εμπνέονται από την επικαιρότητα, κυρίως την πολιτική. Αν και φέτος τα βάζουν και με τα τουρκικά σύριαλ, αλλά και με τη σημαία του καναλιού τους στην ισχυρή ζώνη του prime time, τον Σουλεϊμάν, χωρίς να δείχνουν φόβο για τις ενδοκαναλικές αντιδράσεις που θα προκαλέσουν. Λοιπόν, έπινα ήσυχο στο σερμπέτι μου και μου τηλεφωνεί ο πράκτορας από το Μαρούσι. Τι χαμπέρια λέτε να μου μετέφερε. Σαν αρχίζουν και θα παίζουν πάλι στο prime time. Τζάμπα σε έστειλα στη Χαλκιδική να παίζεις ένα καλοκαίρι ρακέτες με το Λάτσιο. Δεν κατάφερες να τον ψήσεις, άχρηστε. Και θα ξαναβλέπουμε αυτή την αηδία το Ράδιο Αρβίλα. Ο εξωθωμανισμός της ελληνικής τηλεόρασης απέτυχε. Ο Κανάκ μας άφταιγε. Πότισε τον Εφέντη Λάτσιο σφινάκια και του άλλαξε τα μυαλά. Εσύ γιατί δεν τον κερνούσες. Μα δεν κάνει να πιω, ξέχασες. Το απαγορεύει η θρησκεία. Πάρτε τον από εδώ και χώψτε του το κεφάλι. Όχι, δείξε έλεος. Τόσα τουρκικά σύριαλ παίζουν. Δεν χάθηκε ο κόσμος για μια παλιό αρβίλα. Το δεύτερο τρέιλερ δίνει ένα δείγμα της καυστικής του σάτυρας που θα δούμε και φέτος με τον Άδωνη Γεωργιάδη να συγκεντρώνει πριν ακόμα αρχίσει η εκπομπή τα βέλη τους. Πρόσφατα στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μία έξαρση στα κρούσματα ψυχοπάθειας και διπολικής διαταραχής. Δηλαδή, κόσμος χτυπιέται, φωνάζει, βλέπει οράματα με αρχαίους όπως ο κύριος αυτός. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να ήμασταν στο μαραθώνα. Έχουμε εκλέξει το στρατηγό μας, είναι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τότε ήταν ο Μιλτιάδης. Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλος ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι, πιεζόμαστε, μέτρα, φόροι, χαράτσια, αυτά είναι τα βέλη, πέτρες, οι πίες των εχθρών, δεν είναι εύκολο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει συντεταγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία. Μέχρι τώρα μελέτες έδειξαν ότι αυτά τα κρούσματα οφείλονται στην έλλειψη μιας συγκεκριμένης τηλεοπτικής εκπομπής. Κάνουμε εντατική έρευνα να βρούμε για ποια εκπομπή πρόκειται. Πέρσι η Ράδιο Αρβίλα βγήκανε μια εβδομάδα νωρίτερα. Στην επικαιρότητα ήταν ο Μουαμάρ Καντάφ και ο Νικόλας Σαρκοζή. Κανείς δεν γλίτωσε από τα σατυρικά τρέλερ των Αρβίλα. Κύριε Σαρκοζή, πώς νιώθετε που ξαναρχίζει το Ράδιο Αρβίλα? Je m'en fous. Η γλυκιά μου καρλά είναι ετοιμογενή. Τα βράδια της μυρίζει πενιγλή και τρέχω να τις αγοράσω. Και μετά πίσω στη λάντζα και το σιδερό. Και έτσι τα χάνω το Ράδιο Αρβίλα, αλλά αφού ήθελα γάμο, καλά να πατώ. Ωχ, μάνα μου. Μάλες πέρα στα χέρια μου το καινούργιο πρόγραμμα του Αντένα. Αντί να βάλουν πάλι τον Εζέλ, θα βλέπουμε τάκα τούκα. Μπέρε μπέρε, δίγκε ντάγκε, ντάγκερ ντούγκερ, δίκη θίκη. Με τους κανάκους σερβετόκιους άσκυλους που κακό χρόνο να έχουν. Πώς θα τους αντέξω άλλη μια σεζόν? Το 2010 η Ράδιο Αρβίλα έρχονται με ένα σποτ πολύ διαφορετικό, θυμίζοντας το κοινό καλές στιγμές από προηγούμενες σεζόν. Ο Αλίτης το έχει ζει. Τι λέει, ρε παιδάκι, τι λέει. Μπορείτε να ερεμήνω και αυτή μπορεί. Το 2009 η παρέα του Κανάκη, χρησιμοποιώντας τα επίκαιρα εκλογικά σλόγγαν λόγω εκλογών, φτιάχνει τρέιλερ αυτοδυναμίας.
Εντάξει. Κοίταξε, κάναμε και μία έτσι προσπάθεια να θυμηθούμε και τα παλιότερα τρέιλερ για να δούμε από πού εμπνέονται η Ράδιο Αρβίλα και εμπνέονται την πολιτική επικαιρότητα. Νομίζω ότι φέτος είναι ένα κλικ περισσότερο καυστική. Ναι. Και βασικά πιστεύω ότι εσύ δεν το βλέπεις, Ελεονόρα, απλά επειδή δεν είσαι η πρωταγωνίστρια σε αυτό το έργο. Δεν το λέγανε για σένα, πίστεψε με, δεν ήταν κάπως σκληρό. Εγώ λατρεύω Άδωνη Γεωργιάδη. Όλοι μας λατρεύουν. Το λατρεύω αυτό που είδα, δηλαδή από αυτόν. Με το πάθος, με το αυτό, με τους αρχαίους Έλληνες, με όλα. Έχουμε ζητήσει βέβαια από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να πάρει θέση και να απαντήσει σε αυτό. Ξέρουμε ότι έχει πολλές υποχρεώσεις. Αν τα καταφέρει, μόλις επιστρέψουμε θα δούμε αν θα έχουμε απάντηση ή όχι. Προς το παρόν όμως έχουμε ένα εξαιρετικό μικρό γλυκό εύχριστο δώρο.